Μια ακόμα εμβληματική μεταρρύθμιση που συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας που οραματιζόμαστε, υλοποιείται. Ξεκίνησε η συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ίδρυση μη κρατικών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όπως τόνισε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία Μακάριος Λαζαρίδης, πρόκειται για μια εμβληματική μεταρρύθμιση που οδηγεί τους νέους και την Ελλάδα ψηλά. Μια ακόμα δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται πράξη από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Έναν υπουργό που πρωτοστατεί σταθερά και απαρέγκλιτα στην εξυγχρονιστική πορεία του τόπου. Στο επίκεντρο η ανώτατη εκπαίδευση και η νεολαία, της οποίας διαμορφώνουμε το σήμερα, αλλά πρωτίστως προετοιμάζουμε με τόλμη το αύριο, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ποιοτική γνώση χωρίς αγκυλώσεις, εμπόδια και περιορισμούς. Με το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα, η πανεπιστημιακή παιδεία συναντάται ξανά με τις βασικές αρχές της στη νέα εποχή που ήδη ανοίγεται μπροστά της. Αυξάνουμε τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες προς κάθε κατεύθυνση. Ενισχύουμε ακόμα περισσότερο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και παράλληλα ορίζουμε το πλαίσιο για τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, δίνουμε τη δυνατότητα στις νέες και τους νέους να γνωρίσουν και άλλους μεθοδολογικούς δρόμους γνώσης στον τόπο τους. Προσφέρουμε όμως και τη δυνατότητα επαναπατρισμού ή μείωσης της ροής εξόδου από τη χώρα σε πολλούς συμπατριώτες μας που επιλέγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη πρωτοβουλία στην κατάλληλη στιγμή. Τη στηρίζει η πλειοψηφία των πολιτών, όπως αυτή αποτυπώνεται στις έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και από αύριο θα αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, ως ένα ακόμα βήμα στην πορεία της χώρας προς τα εμπρός. Από τα 205 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 176 αφορούν το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Γιατί το δημόσιο πανεπιστήμιο αποτελεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτεραιότητα αιχμής για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πλέον αυτό θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, με λιγότερη γραφειοκρατία, με ακόμα πιο ενισχυμένο το αυτοδιοίκητό του. Με αυξημένα τα ερευνητικά του προγράμματα, με δυνατότητες χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων, φοιτητών ή ερευνητών και με πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω πολλών διαφορετικών εργαλείων. Στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το εννοούμε. Με πράξεις, όχι με λόγια. Και απαντώ στις ανυπόστατες καταγγελίες της αντιπολίτευσης με την αδύρυτη πραγματικότητα των αριθμών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπήρξε μεγέθυνση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπου 50% την τελευταία πενταετία. Συγκεκριμένα, από το 2018 έως σήμερα, η τακτική και έκτακτη χρηματοδότηση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 41 εκατομμύρια ευρώ.